Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά. Από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου Πατρών παρακολουθήσατε την πολυαρχαιρατική Θεία Λειτουργία της οποίας προεξήρχε ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Για τον εφετινό λαμπρό εορτασμό, ο Μητροπολίτης Πατρών κύριος Χρυσόστομος, ο οποίος εκτιμάται ιδιαίτερα από τον ευσεβή λαό της Ιεράς Μητροπολεώς του, για το ήθος του, την πεφωτισμένη ιεραρχία του, αλλά και την πραότητά του, προσεκάλεσε τόσο τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο, αλλά και τους αρχιερείς μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, η πλειονότητα των οποίων ανταποκρίθηκε θετικά στο κάλεσμα του Μητροπολίτου Πατρών κύριο Χρυσοστόμου. Με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο συλλειτούργησαν οι αρχιερείς Ζακύνθου Χρυσόστομος, Καλαβρίτων και Αγιαλίας Αμβρόσιος, Μαντινίας και Κινουρίας Αλέξανδρος, Λίμνου και Αγίου Ευστρατίου Ιερόθεος, Ξάνθης και Περιθεωρίου Παντελεήμων, Νικαίας Αλέξιος, Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος, Ελασσόνος Βασίλειος, Θεσσαλιώτιδος και Φανάριο Φερσάλων Κύριλλος, Ετωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς, Κορίνθου Διονύσιος και ο οικείος Μητροπολίτης Πατρών κύριος Χρυσόστομος. Η τίμια κάρα του Αγίου Ανδρέου εξήλθε του πολιούχου Πατρών του νέου Ιερού Ναού. Την φέρουν στον ώμο τους οι ιερείς της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, ενώ τις φετινές εκδηλώσεις για την εορτή του Αγίου Ανδρέου τιμά με την παρουσία του ο Πρωθυπουργός κύριος Γιώργος Παπανδρέου, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Δήμαρχος Πατρέων Ανδρέας Φούρας, ο Νομάρχης Αχαΐας Δημήτρης Κατσικόπουλος, βουλευτές και πολιτευτές του νομού, καθώς και εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Οι Μητροπολίτες, οι προσκεκλημένοι Μητροπολίτες θα πάρουν την θέση έξω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου, από όπου θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή, θα περιέλθει τους δρόμους της πόλης των Πατρών προς ευλογία του πιστού λαού. Με τη δέουσα μεγαλοπρέπεια αλλά και ξεχωριστή λαμπρότητα γιορτάζεται και φέτος ο Πρωτόκλητος στον τόπο του μαρτυρίου. Πλήθος πιστών σειραίει από χθες στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα από πολλά μέρη της χώρας για να τιμήσουν τη μνήμη και να προσκυνήσουν την τίμια κάρα του πρωτοκλήτου μαθητή του Χριστού, Ανδρέα. Ως τον Αποστόλων Πρωτόκλητος και του κορυφαίου αυτάδελφος, τον Δεσπότη των όλων Ανδρέα ηχέτευε, ειρήνη τη οικουμένη δωρήσαστε και τες ψυχές ημών το Μέγα Έλεος. Ο Άγιος Ανδρέας, ο Πρωτόκλητος, ήταν ένας από τους 12 Αποστόλους και αδελφός του Αποστόλου Πέτρου. Κατάγονταν από την Βιθσταϊδά της Γαλιλαίας και ήταν γη του Ιωνά. Όπως ο πατέρας τους, έτσι και οι δύο αδελφοί είχαν ως απασχόληση την αλληλεία, την οποία ασκούσαν στη δυτική όχθη της λίμνης Τιβεριάδας. Και οι δύο αδελφοί, κυρίες και κύριοι, είχαν θρησκευτικές αναζητήσεις, όπως φαίνεται και από το γεγονός ότι είχαν ενταχθεί στον κύκλο των μαθητών του Ιωάννου του Προδρόμου, από τον οποίο γνώρισε για πρώτη φορά ο Ανδρέας τον Ιησού Χριστό. Όταν μετά το βάπτισμα ο Ιωάννης ο Πρόδρομος είδε το Χριστό, είπε στους ευρισκόμενους πλησίων του Ανδρέα και Ιωάννη: «Είδε ο αμνός του Θεού». Στο μέρος όπου βρήκε σταυρικό θάνατο ο Απόστολος Ανδρέας, στη νότια παραλιακή περιοχή της Πάτρας, έχουν εγερθεί δύο διαφορετικού ρυθμού ναοί αφιερωμένοι στον προστάτη της πόλης. Πρόκειται για τον παλαιό ναό ρυθμού βασιλικής, η ανέγερση του οποίου άρχισε το 1835 και η λειτουργία του μετά από 8 χρόνια, το 1843, όπου βρίσκεται και ο τάφος του Αγίου Ανδρέου και ο νέος ναός του Αγίου Ανδρέου που εγκαινιάστηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 1974 και είναι ο πρώτος εις μέγεθος και κάλος ναός των Βαλκανίων κατά την άποψη του Αηδήμου Μητροπολίτου Πατρών κυρού Νικοδήμου. Φίλες και φίλοι, από την πρωτεύουσα της Αχαΐας, από την πόλη των Πατρών, παρακολουθήσατε τον όρθρο, την Θεία Λειτουργία και τη Δοξολογία προς τιμήν του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου. Από τους ανθρώπους που εργάστηκαν για την σημερινή μετάδοση, κυρίες και κύριοι, σας ευχόμαστε χρόνια πολλά, κυρίως στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες.